παιχνίδι του Μικολάιφ Πέρσα, η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων, όπω ακούσαμε, έγινε κατά τη διάρκεια του ύπνου περίπου 200 εθελοντών που εκπαιδεύονταν αυτό το διάστημα από τι Ουκρανικέ δυνάμει προκειμένου να βοηθήσουν στο πεδίο τη μάχη. Μέχρι στιγμή γίνεται λόγο για 80 νεκρού, ωστόσο ακόμη δεν έχει δοθεί ο ακριβή αριθμό των θυμάτων, καθώ σύμφωνα με τα Ουκρανικά μέσα ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωση Εγκλωβισμένων από τα χαλάσματα του στρατοπέδου. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, να πούμε, και οδομαχέ στη Μαριούπολη, από την οποία σήμερα έχουν καταφέρει να ξεφύγουν συνολικά περίπου 2.000 άμαχοι, με 363 οχήματα, με προορισμό τη Ζαπορίζια. Στη Ζαπορίζια, από την άλλη, να αναφέρουμε πω ο αντιδήμαρχο τη πόλη ανακοίνωσε την απαγόρευση κυκλοφορία για 38 ώρε από τι 4 το απόγευμα σήμερα έω και το πρωί τη Δευτέρα, όπω και στη Μαριούπολη, καθώ βρίσκονται σε εξέλιξη μάχε στα περίχωρα τη πόλη. Στο Κίεβο, πέρσα φαίνεται πω οι ρωσικέ δυνάμει δυσκολεύονται να κερδίσουν έδαφο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα τη Ουκρανία, οι ρωσικέ δυνάμει ε, ε, έχουν αποθήσει του Ρώσου στα 70 χιλιόμετρα από το κέντρο τη πόλη. Ενώ, όπω είπε, υπάρχει εξέλιξη και αντιπίθεση στη Μαριούπολη και το Μικολάιφ. Ενώ πριν από λίγο έχει οι και στην Οδυσσό με του πολίτε να καταφεύγουν στα καταφύγια, καθώ φαίνεται να υπάρχει και εκεί στρατιωτική δραστηριότητα, μία πόλη κλειδί και για τι δύο πλευρέ. Ενώ Δημήτρη, υπάρχει έντονη ανησυχία και σε σχέση με Νάρκες που τοποθέτησε ο Ουκρανικό στρατό στη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι ακριβώ συγκεκριμένα πρόκειται για ανάρκε που έχουν τοποθετηθεί από τι Ουκρανικέ δυνάμει για να αποθήσουν τυχόν αμφίβια επίθεση του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με προειδοποίηση των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλεία, οι συγκεκριμένε ανάρκε έχουν αποκοπεί από τα καλώδια που ήταν συνδεδεμένε και υπάρχει ο κίνδυνο, όπω αναφέρουν, να παρασυρθούν από τα στενά του Βοσπόρου και να φτάσουν ακόμη και στη Μεσόγειο. Μάλιστα, υποστηρίζουν πω πρόκειται για ανάρκε κατασκευασμένε στα μισά του 20ου αιώνα. Εφόσον περσαευσταθεί αυτή η προειδοποίηση των Ρώσων, Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που μετακυλεί τον κίνδυνο και εκτό τη Ουκρανία. Ναι, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα,